Ευχαριστώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος από εκείνο το κορίτσι που ξαφνικά, εκεί που κανένας δεν το περίμενε, πήρε την πρώτη θέση και βγήκε νικήτρια της εβδομάδας προηγούμενης και πήρε τις 2.500 ευρώ. Επιπλέον, σε μια ρελάνς που έκανε έτσι ιδιαίτερη, με την ψήφο της έστειλε και τις τρεις υποψήφιες μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Άρεσε αυτό? Δεν νομίζω. Ούτε σε μένα, να σας πω την αλήθεια. Είναι η Μορτασία. Μορτασία με τα μαύρα, την έχει αφήσει πίσω τη σχεδόν 2 μήνες τώρα. Τι γίνεται, Μορτασία μου? Καλά. Το ξανασκέφτηκες εκείνο που έκανες, που με την ψήφο σου έδωσες και τις τρεις μπροστά σου κριτές? Όχι. Δεν το ξανασκέφτηκες, δεν ήθελες να το ξανασκεφτείς, ή το σκέφτηκες και είπες δεν με ενδιαφέρει, εγώ καλά έκανα που το έκανα? Εγώ έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να έκανα, αυτό θα συνέβαινε. Ήμουν ανάμεσα σε 2 κορίτσια. Αυτό. Ναι. Και τα 2 είχαν από 1 ψήφο, άρα θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς και οι 3 μπροστά. Καλά. Τι εννοείς, μισό λεπτό. Αν έδινες την ψήφο σου σε αυτή με τις περισσότερες ψήφους, δεν θα πήγαιναν και οι 3 μπροστά? Μα ήμουν ανάμεσα στην Ελεάνα και στη Χριστιάνα. Αυτά είναι τα ζητήματα, γι' αυτό σου λέω. Επειδή ήσουν ανάμεσα στην Ελεάνα και τη Χριστιάνα. Έχει 3. 3, 2, 1. Και άμα δώσω την ψήφο μου στη Χριστιάνα και βγει 3-3. Θα πάνε και οι 3 μπροστά στους κριτές. Θα τη δώσω στη Χριστιάνα. 3 ψήφοι και για σένα. Ευχαριστώ. Πηγαίνετε λοιπόν και οι 3 μπροστά στους κριτές. Αλλά θα το δούμε αυτό. Ναι. Πρώτα πες μας πού πηγαίνεις. Εγώ είμαι στο Παρίσι και πηγαίνω στο λανσάρισμα ενός νέου αρώματος και είναι απόγευμα προς βράδυ. Εντάξει. Γύρω στις 8. 8. Ή 8 παρατέταρτο. 8. 8. Εντάξει λοιπόν, είναι στις 8. Τη βαθμολογία σε γενικές γραμμές καλή. Ναι. Ε? Ναι, δεν το περίμενα. Ναι, δεν το περίμενες. Γιατί? Από τη Διονυσία δεν το περίμενα. Το τριάρι. Ναι. Γιατί? Είχε βαληθεί να μου βάζει άσο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά προφανώς σου έχει έρθει με μια καινούργια κοσμοθεωρία η Διονυσία. Απλά το καταλαβαίνω στο Παρίσι, γιατί έχω εικόνες. Βουαλά. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στον άσο της Γεωργίας. Γεωργία μου, τι κάνεις, αγάπη μου, εσύ? Καλά, καλά εσείς. Καλά. Η βάση της δεν είναι καλοκαιρινή που έχετε βάλει τα τριάρια? Από ότι έχει βάλει ένα μαντίλι και το έχει κάνει φούστα. Όχι, είναι ύφασμα. Α, συγγνώμη. Γιατί μαντίλι, ύφασμα φαίνεται. Είναι ύφασμα και ήθελα να φαίνεται πιο εθέριο. Ναι. Απλά ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλοκαιρινό, αν εξαιρέσεις το μποτάκι σου και το πανωφόρι σου. Για μένα πρώτον θα κρυώσεις και δεύτερον... Θα είμαι σε κλειστό χώρο, σε event. Ναι, θα αλλά πώς θα πας εκεί? Μεταξύ. Η Μορτασία μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Α, εντάξει, συγγνώμη τότε. Για μένα λοιπόν θα κρυώσεις εκεί που θα πας πρώτον. Δεύτερον θεωρώ ότι η βάση σου είναι καλοκαιρινή. Και τρίτον δεν μου αρέσει ότι έχεις πάρει ύφασμα, είπες, και το έχεις κάνει φούστα. Γι' αυτό έβαλα ένα. Μα το ήθελα έτσι εθέριο. Εσύ μπορεί να ήθελες ότι ήθελες και εγώ έβαλα το ένα επειδή το ήθελα. Από υφάσματα γίνονται οι φούστες. Ναι, αγάπη μου, φαίνεται. Έχει κάνει ένα κόμπο. Έχει κάνει μα ένα επίτηδες κόμπο. Το έκανα. Είναι ένα μαντήλι. Είναι όλο χαλασμένο. Είναι όλο, έχει μα όλο υφή. Όλο ωραία, εμένα δεν. Γιατί αυτό άμα το παρατηρήσεις είναι λίγο σαν νερό. Εντάξει, ούτως ή άλλως εγώ θεωρώ ότι η βάση σου είναι καλοκαιρινή, δεν μου αρέσει. Γεωργία, ναι, υπάρχει καμία περίπτωση το ύφος όμως αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήσουν προτινόμενη και πήγε έτσι? Καθένας έχει τη γνώμη του. Τώρα εμένα με έθιξε που ήρθε και είπε ότι αυτές οι 2 κοπέλες δεν θα πρέπει να είναι κάτω, δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαι εγώ. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες. Δεν είπα αυτό. Είπες αυτό. Είπα οι άλλες 2 κοπέλες πιο... δεν αξίζουν να είναι κάτω. Ότι εγώ δεν αξίζουν. Είπα αυτό. Ότι εγώ... αυτό δεν είπες. Είπα αυτό. Τι είπες? Είπα ότι για μένα είναι πιο δυνατές στιλιστικά και η αλήθεια είναι ότι είναι πιο κοντά στις δικές μου εικόνες. Εγώ είμαι ανάμεσα στη Χριστιάνα
και στην Ελεάνα. Και τότε? Δεν μπορώ να πω για καμία από τις δύο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα και οι δύο να παραμείνουν στο παιχνίδι για το στυλ τους, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και της Ελεάνας και της Χριστιάνας που δίνει μια πιο φρέσκια νότα στο παιχνίδι. Δεν το και από τη στιγμή που έχουμε περάσει μία εβδομάδα που μου βάζει συνεχόμενα άσους και εγώ δεν σου λέω τίποτα. Αυτό που κολλάει, ότι δεν αξίζω να είμαι εδώ. Γιατί δεν είπα ποτέ αυτό, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Αυτό που είπες ότι στιλιστικά αυτές οι άλλες δύο κοπέλες θα έπρεπε να είναι κάτω και θα έπρεπε να είναι από κάτω. Είπα ότι είναι πιο δυνατές για μένα. Άσε να το κρίνει κάποιος άλλος, όχι εσύ. Είπα ότι είναι πιο δυνατές για μένα. Εγώ δεν θέλω τώρα να μαλώσω, δεν μπορώ. Καλά, για τη δική σου γνώμη λέει. Και εγώ απάντησα αυτό. Δεν είναι ότι μιλάει. Ναι, είπα ότι εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, οπότε. Τι είπες όμως, αγάπη. Ότι είναι πιο δυνατές για μένα στιλιστικά και είναι πιο κοντά στις εικόνες μου. Αυτό δεν νομίζω ότι. Δεν ούτε είναι κακό, ούτε προσβάλλει κανένα. Αυτό που είπες συγκεκριμένα, ότι αυτές οι δύο κοπέλες δεν θα έπρεπε να είναι κάτω. Ότι θα έπρεπε να είμαι δηλαδή μόνο εγώ κάτω. Αυτό δεν θα το κρίνεις εσύ, θα το κρίνει άλλος. Ευχαριστώ. Άρα βάζεις γι' αυτό το λόγο άσο. Όχι, αγάπη μου. Σου είπα ακριβώς ότι δεν μου αρέσει, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου. Κορίτσι. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπω. Θεωρώ ότι η βάση σου είναι καλοκαιρινή. Όταν έχω φέρει αντίστοιχα καλοκαιρινό ντύσιμο και είδα και πρόσφατα το επεισόδιο, μου έβαλες άσο και ήσουν πολύ συγκεκριμένη. Και εγώ λοιπόν είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Επίσης δεν είχες και κάτι ιδιαίτερο στιλιστικά εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω για μένα είσαι εκτός εποχής, αν εξαιρέσει το παπούτσι σου και το πανοφόρι σου. Η βάση σου μέσα για μένα δεν πα στο Παρίσι έτσι. Εμένα θα μου μείνει η απορία γιατί δεν ψήφισες, αφού ήθελες τη μία ή την άλλη με το κορίτσι που θα μπορούσε να έχει γλιτώσει. Μα δεν τις παρέσεις. Μόνο η Γεωργία θα μπορούσε να έχει γλιτώσει. Αφού και η Ελεάνα και η Χριστιανή είχαν μία ψήφο. Αυτό λέω, γιατί δεν είναι να γλιτώσει. Γιατί δεν της αρέσει όπως δίνομαι εγώ και ότι η μόνη που θα έπρεπε να αξίζουν να είμαι κάτω ήμουνα εγώ. Και η πρώτη φορά που βγήκα υποψήφια, αλλά για τη μορτασία, κατά τη γνώμη της, εγώ δεν έχω να δώσω κάτι εδώ πέρα και το στυλ μου. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες, αγάπη μου, ξεκάθαρα. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες, όταν κορίτσι. Μου βάζει συνέχεια άσο, Γεωργία μου. Τι σημαίνει, και εγώ δεν σου λέω τίποτα. Εκδικητικά το είδες, να σου βάλω 2-3 δηλαδή. Όχι, είναι πιο κοντά στις εικόνες μου. Δεν καταλαβαίνεις το σύστημα. Στις εικόνες ή στις βαθμολογίες που θες να πάρεις. Δεν μπορώ να ακούω γκρίνια τόση ώρα γιατί ζορίστηκες που βγήκες προτινόμενη. Καθόλου δεν ζορίστηκες. Ζορίστηκες και το έκανες θέμα και πίσω. Και μου έλεγε κιόλα την προηγούμενη εβδομάδα ότι κλαίγομαι και δεν κλαίγει εσύ συνεχόμενα. Με έπιασε και μου είπε αγαπούλα μου. Αγαπούλα μου, ποιο δικαίωμα με πιάσε πίσω και εδώ μέθαψε. Γιατί με έπιασε πίσω και μου είπε αγαπούλα μου. Δεν μου εξηγήσει τι. Αγαπούλα μου. Μου, να σου πω, μου λε, δεν μου δόθηκε ο λόγο να εξηγήσω. Γιατί να ξέρει, αν δεν ξέρει. Γιατί φώναζε, έκανε σκηνή. Εγώ, εσύ δεν με έφτιαχνα τα πράγματα. Εσύ έκανε και μου λέγε παιδιά. Αυτό εγώ δεν το συγχωρώ και θα το κάνω θέμα. Ήταν μπροστά η Αμάντα. Ήταν μπροστά. Κάλεσαν μπροστά. Ήταν και άλλα ήταν μπροστά. Και άλλα ήταν μπροστά. Έλα, έλα. Εντάξει. Γιατί λες ψέματα. Γιατί ζορίστηκες. Δεν ζορίστηκα καθόλου. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Μου βγήκες προτινόμενη. Από πριν με έπιανες και μου έλεγες να σε ψηφίσω να μείνεις. Κάποια στιγμή. Εγώ. Εσύ το έκανα. Εγώ. Εκεί πέρα. Σου είπα με έπιασες να σε ψηφίσω. Εγώ. Ναι. Εσύ το είπες. Οπότε. Λίγη εγώ κάποια στιγμή ένα παιχνίδι είναι και κάτω θα υπάρξω και κάποια στιγμή θα αποχωρήσω. Δεν το συζητάω, το έχω δει πάρα πολύ χαλαρά. Άρα ό, δεν την έπιασες. Δώσω, θα το δώσω. Όχι, δεν την έπιασα και ούτε πίσω. Μα με έπιασες εκεί πέρα και μου είπες να σε ψηφίσω. Ήρθες πίσω μόνη σου, καλά. Μόνη σου, Αμάντα ήσουν μπροστά. Ναι. Και της λέω, μου λέει αγαπούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, με έθιξες. Και από εδώ και πέρα από σένα δεν θέλω να μου πεις ούτε γεια. Γιατί παριστάνεις αυτό το κοριτσάκι. Το είπα εγώ, γιατί θες και με πιασες. Δεν δημιούργησα κανένα θέμα. Και εγώ να ξέρεις, είμαι 31 χρονών. Δεν είμαι κοριτσάκι και σαν και σένα και δεν θα κάνω κάτι αντίστοιχο. Ξέρω κάνεις χειρότερα αυτή τη στιγμή. Κάνεις... Εγώ, εσύ τι να σου πω, δηλαδή τώρα τι κάθεσαι και λες καν. Με έπιασες να σε ψηφίσω, δεν σε ψήφισα και φύχτηκες. Δεν το έκανα. Τώρα εγώ είπες ότι έπαιρνα θέμα πίσω. Εγώ δεν θέλω να βρεθώ σε αυτό. Με έπιασες, να μου δικαιολογήσεις τη συμπεριφορά σου. Γενικά, ωραία. Εσύ λοιπόν λες ότι σε έπιασε και στο είπε. Η Γεωργία λέει ότι δεν σε έπιασε και δεν στο είπε. Εγώ είμαι τρελή. Εγώ θα σου πω ότι ο μέσος όρος σου είναι 2,3 και ότι τώρα θα πας μπροστά στους κριτές.